Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Βρισκόμαστε στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για τους ΑΜΚΕ. Νομίζω είμαστε σε μια καινούργια φάση για την Εθνική. Όλοι γνωρίζουμε ότι προσπαθούμε να γίνει μια ανανέωση και αναγνωρίζουμε ότι έχουν αλλάξει οι στόχοι που έχουμε συνήθως για αυτή την περίοδο στην Εθνική. Νομίζω ζητάμε παραπάνω να χτίσουμε καλές συνήθειες και νοοτροπία σε αυτόν τον νέο κορμό, ούτως ώστε να υπάρχει σωστή βάση για τη συνέχεια. Όσον αφορά τους αγώνες του ΣΑΜΚΕ, νομίζω θα πάμε να εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο μας εαυτό, θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό στο γήπεδο και θα ζήσουμε με το αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος, για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε και να χτίσουμε για τις επόμενες υποχρεώσεις. Εντάξει, εγώ είμαι από τους τυχερούς που είχα μια φουρνιά, οι παλιοί μου, ας πούμε, που με αγκαλιάσανε και μου δείξανε και εμένα, ας πούμε, τα βήματα για να ενταχθώ στην Εθνική και το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας παίχτης στην Εθνική ομάδα. Νιώθω λίγο περίεργα γιατί φεύγουν τα πρόσωπα που έχω συνηθίσει να βλέπω στην Εθνική, αλλά ταυτόχρονα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω νέα πρόσωπα με τους παραπάνω που είχαμε μεγαλώσει στα παιδοεφηβικά, ήμασταν αντιπάλοι, φίλοι. Και έχουμε και πολύ καλές σχέσεις που τους βλέπω να εντάσσονται σιγά σιγά στην Εθνική αλλά και στο πρωτάθλημα της Κύπρου. Και αυτό μου φαίνεται μεγάλη χαρά γιατί πραγματικά αναμένω το μέλλον αυτής της Εθνικής, γιατί βλέπω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο, διάθεση και σίγουρα υπάρχει περιθώριο για μεγάλη βελτίωση.